Μια νέα πραγματικότητα και μια νέα ζωή φαίνεται ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί στο βιοτεχνικό πάρκο Ανοπόλεω, που δημιουργήθηκε το 2005 για να στεγάσει επιχειρήσει που συνδέονταν με τη Λαϊκή Τέχνη. Το οποίο όμω, με τι νεότερε τροποποιήσει στο καταστατικό του, ανοίγει τι πύλε του γενικότερα σε χαμηλή όχληση επιχειρήσει, δίνοντα την ευκαιρία σε επιχειρηματίε να βρουν λύσει στο αδιέξοδο τη εγκατάστασή του. Προσπαθούμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μα. Να έρθουν και άλλες επιχειρήσεις, πάντα χαμηλής όχλησης, ε, χωρίς τοξικά απόβλητα, δεν, δεν δεχόμαστε δηλαδή ας πούμε ένα ελεουργείο. Την βιοπανόπολης είναι μια επενδυτική όαση... Για το Ηράκλειο και του Ιρακλιώτες επιχειρηματίε και ειδικά μικρομεσαίε επιχειρήσει. Με όριο να πρόκειται για εταιρεία χαμηλή όχληση και πάντω χωρί απόβλητα, η δυνατότητα που δίδεται για εγκατάσταση στο χώρο μοιάζει ιδανική υπό το βάρο των κοστοβόρων επιλογών που υπάρχουν σε άλλε περιοχέ του Ηρακλείου, αλλά και τη δυσκολία κάποιο να βρει χώρο, ειδικά όπω είναι το πάρκο, όπου ευνοείται και η ένταξη σε προγράμματα επιχειρήσεων που μπορούν να επιδοτηθούν. Η Βιοπάρνοπολη είναι η μόνη μετά τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που έχει θεσμοθετηθεί σαν βιομηχανικό, βιοτεχνικό πάρκο, που σημαίνει ότι μπορεί. Να γίνει μια επένδυση και να πάρει τη μέγιστη δυνατή επιδότηση που αυτή τη στιγμή προβλέπεται το αναπτυξιακό, 70%. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένα έντονο ενδιαφέρον, αλλά όχι από επιχειρήσει λαϊκή τέχνη, αλλά από νέε τεχνολογίε και από διάφορε άλλε βιοτεχνίε τυποποίηση. Εν μέσω οικονομική κρίση, το βιοτεχνικό πάρκο έλαβε ευθύνουσα πορεία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται επιχειρήσει από την έναρξη λειτουργία του. Όπω αυτή του Γιάννη Κελεσί, ο οποίο μαζί με το γιο του πλέον διατηρούν την τέχνη κατασκευή μπρούτζινων αγαλμάτων και κοσμημάτων με το τομινοϊκό τρόπο συνεχίζοντας μια αγάπη δεκαετιών Το πάρκο έχει κάνει μια φοβερή ε, μια προσπάθεια μεγάλη διοίκηση τελευταία έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί Έχ, έχουμε θετικά αποτελέσματα και προσδοκούμε μέσω από αυτού να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά Προσκαλούμε τους Ιερακλώτες που έχουν, είτε είναι κάπου που δεν τους βολεύει αυτή τη στιγμή, εκεί που είναι ο χώρος, είτε θέλουν να δημιουργήσουν, έχουν μια ωραία ιδέα και θέλουν να μπουν στην οικογένεια την επαγγελματική του Πάρκου της Ανόπολης και να ενημερωθούν. Μαζί με επιχειρήσει όπω κεραμικά, μαχαιροποιία ή και προϊόντα υφαντική τέχνη που εγγενίασαν το χώρο το 2005, σήμερα στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αναπόλεω ήδη φιλοξενούνται νέε επιχειρήσει ανάμεσά του και υψηλή τεχνολογία, όπω αυτή που υπήρξε αποτέλεσμα ερευνητικών προσπαθειών Πανεπιστημίου και ΕΙΤΕ, με επίκεντρο τα φωτοκαταλητικά να εννοηλικά. Το έχουμε μάλιστα συστήσει και σε επόμενε εταιρείε να έρθουν να κατασταθούν στο Βιοτεχνικό Πάρκο, γιατί νομίζω ότι ένα χώρο που προσφέρει. Πολλά πλεονεκτήματα. Είναι πρώτα απ' όλα ήσυχο χώρο. Δεύτερον, έχει τι υποδομέ. Και τρίτον, έχει και ε, τι συνέργειε για να μπορεί κανεί να προχωρήσει. Ο στόχο είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω το πάρκο και θα, θα συστήσουμε μια πενταμιλή επιτροπή ε, που θα είναι και ο κ. Δαμιανάκη ε, ε, μέλο και θα, θα εξετάσουμε τι προοπτικέ μα, θα αλλάξουμε μερικά πράγματα και γενικά θέλουμε να δώσουμε ζωή.